Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Και πάλι μαζί σας στη ζωντανή αυτή εκπομπή, επί το λόγο σου, μέσα από το στούντιο του Word of God, έχουμε αυτή τη χαρά να βγαίνουμε ζωντανά στον αέρα. Σήμερα, Τρίτη, αλλά και κάθε Τρίτη, στις 8.30 το βράδυ, έχοντας ετοιμάσει για σας ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού, το οποίο το σχολιάζουμε. Πιστεύουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο δίνει την καθοδήγηση και την ερμηνεία. Ευχαριστούμε τον Κύριο μέσα από το Λόγο τον Αψευδή, τον Άγιο. Και πιστεύουμε ότι χρησιμοποιώντας όλη την τεχνολογία την οποία ο Θεός έχει παραδώσει στα χέρια μας, ο Λόγος του Θεού επεκτείνεται, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού φτάνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό γι' αυτό, γιατί και αυτό μέσα στο σχέδιο του αλάνθαστου Θεού και του πανταδύναμου Θεού ήτανε να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα σε εκπλήρωση των λόγων των οποίων έκανε, είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και ότι ο λόγος μου θα φτάσει σε όλη την οικουμένη, θα εξαπλεθεί σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, έτσι ώστε πολλοί να είναι αυτοί οι οποίοι θα αποδεχτούν το Λόγο του Θεού, πολλοί θα είναι αυτοί που θα αποδεχτούν το Λόγο του Θεού και ευχαριστούμε τον Κύριο, θα δουν τα ευεργετικά αποτελέσματα τα οποία έχει ετοιμάσει ο Κύριος στις ζωές των ανθρώπων όλων όσων ακολουθούν με επίγνωση τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό λοιπόν, γιατί η εκπομπή μας είναι ζωντανή. Εάν θέλετε κι εσείς να συμμετέχετε με τυχόν αιτήματά σας, με τυχόν οτιδήποτε σας υπάρχει μέσα στην καρδιά σας και σας προβληματίζει, μπορείτε σήμερα να το μοιραστείτε στην εκπομπή μας επί το λόγο σου, μέσα από τα emails ή τα τηλέφωνα της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, η εκπομπή είναι ζωντανή, οπότε μπορούμε να επικοινωνούμε και να έχουμε μια σχέση αφίδρομη. Βεβαίως, σας θυμίζουμε πάντα ότι στο τέλος της εκπομπής μας αφιερώνουμε τα αιτήματα αυτά στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό με μια προσευχή, έτσι ώστε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, ο Κύριος να απαντάει, να δίνει τις απαντήσεις τις οποίες έχει προσδιορίσει για καθέναν ο οποίος εξητάει με αληθινή καρδιά, με ευθεία καρδιά από έναν Θεό ο οποίος μπορεί και δύναται να κάνει τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σήμερα λοιπόν έχουμε επιλέξει μέσα από το Λόγο του Θεού και συγκεκριμένα μέσα από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο λοιπόν είναι το ΚΓ κεφάλαιο και το 27 εδάφιο είναι στη σελίδα 931 για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν μέσα από τη γραφή του Νεόμφη του Βάμβα. Κατά Λουκά λοιπόν Ευαγγέλιο, ΚΓ κεφάλαιο και 27 εδάφιο λέει ο Λόγος του Θεού. «Οικουλούθη δε αυτόν πολύ πλήθος του λαού των γυναικών ήτινες οδύροντο και εθρύνουν αυτόν. Στραφείς δε προς αυτάς ο Ιησούς είπε, θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μην κλαίετε δια εμέ, αλλά δια εαυτάς κλαίετε και δια τα τέκνα σας. Διότι ιδού έρχονται η μέρα καθάς θέλους οι ποι, μακάρι εστήρε και οι κοιλίε έτινες δεν εγέννησαν και οι μαστοί ήτινες δεν εθύλασαν. Τότε θέλους αρχίσει να λέγω στις τα όρη, πέσετε εφ' ημάς και στα βουνά σκεπάσατε ημάς, διότι αν εις το υγρόν ξύλο πράτουσι ταύτα, τι θέλει γίνει στο ξηρόν. Εφέρονται δε και άλλοι δύο με ταυτού, ήτινες ήταν κακούργοι για να, δια να θανατώσωση. Και όταν ήλθον εις τον τόπο τον ονομαζόμενο Κρανίον, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, τον μεν δεξιά, τον δεν εξαριστερών. Ο δε Ιησούς έλεγε, Πάτερ, συγχώρησον αυτούς, διότι δεν εξεύρουσι τι πράτουσι. Διαμεριζόμενοι δε τα ημάτια αυτού έβαλαν κλήρο και ίστατο λαός θεωρών. Ενέπαιζον δε οι άρχοντες με ταυτόν λέγοντες, άλλους έσωσε, ασώσει αυτόν εαυτός είναι ο Χριστός, ο εκλεκτός του Θεού. Ενέπαιζον δε αυτόν και οι στρατιώτε πλησιάζοντες και προσφέροντες όξωση σε αυτόν και λέγοντες, εάν είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσον εαυτόν. Ή το δε και επιγραφή και γραμμένη επάνωθεν αυτού με ελληνικά, ρωμαϊκά και εβραϊκά, ούτως εστί ο βασιλέας των Ιουδαίων. Εις δε των κρεμαστέντων κακούργων ευλαστήμι αυτών λέγον, εάν εσύ είσαι ο Χριστός, σώσον εαυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο άλλος, επέπλητε αυτών λέγον, ουδέν το Θεό δεν φοβήσε. Σύ, ώστε είσαι εν ταύτη την καταδίκη.
Και εμείς μεν δικαίως, διότι άξια τα όσα επράξαμε απολαμβάνουμε, ούτως όμως ουδέν άτοπο ύπραξε. Και έλεγε προς τον Ιησού, μνήστητη μου Κύριε όταν έλθει σε τη βασιλεία σου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς συλλέγω σήμερον θελησίστε με τεμού εν το παραδείσο. Ήτο δε ως έκτη ώρα και έγινε σκότος εφόλη τη γη έως ώρας ενάτης. Και σκοτίστη ο ήλιος και σκίστη εις το μέσον το καταπέτασμα του ναού. Και φωνάξας με φωνή μεγάλη ο Ιησούς είπε, Πάτερ ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Και ταύτα υπόν εξέπνευσε. Ιδόν δε ο εκατόνταρχος το γενόμενον εδόξασε το Θεό λέγον όντως ο άνθρωπος ούτως ή το δίκαιος. Και πάντες οι όχλοι οι συνελθόντες στη θεωρία ταύτην βλέποντες τα γενόμενα επέστρεφον τύπτοντες τα στήθη αυτών. Ίστατο δε μακρόθων πάντες οι γνωστοί αυτού και οι γυναίκες έτινες συνικολούθησαν αυτόν από της Γαλιλαίας και έβλεπαν ταύτα ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αγαπητοί μας φίλοι, βρισκόμαστε σε μια τελική σκηνή, είναι η τελευταία πράξη η οποία ορίζεται και παίζεται αυτή τη στιγμή για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Έχει οδηγηθεί στις δίκες, έχει οδηγηθεί μπροστά στο λαό, οι οποίοι φωνάζουν Άρων, Άρων, Σταύρωσον αυτόν. Έχει οδηγηθεί στο Πιλάτο, έχει καταδικαστεί ήδη στις συνηθίσεις όλου του λαού, παρασυρώμενοι οι άνθρωποι από τα λεγόμενα των γραμματέων και των φαρισαίων. Αλλά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ήξερε, και αυτό είναι το θαυμαστό, και αυτό είναι το ομορφότερο σημείο το οποίο καλούμαστε εμείς να πιστέψουμε, ότι ο Ιησούς Χριστός ήξερε ότι συμφέρει πραγματικά όλους εμάς να βρεθεί πάνω στο σταυρό του Γολγοθά ο Άγιος, ο Δίκαιος και ο Άμωμος. Να σταυρωθεί, να θανατωθεί, να πεθάνει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί γι' αυτόν έχει οριστεί η μέρα ευλογημένη και ένδοξη της Αναστάσεως. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έχει πάρει σταθερή απόφαση να εκτελέσει όλο το σχέδιο και το έργο του Πατέρα Θεού. Για τους ανθρώπους η πράξη αυτή είναι τραγική. Για αυτούς οι οποίοι τον ακολουθούσανε. Για τις γυναίκες οι οποίοι τον υπηρετήσανε. Για τους ανθρώπους οι οποίοι κάνανε καλό συναπάντημα στη ζωή τους και η ζωή τους άλλαξε. Γιατί αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ένα είναι δεδομένο από την αρχή της διακονίας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού πάνω σε αυτό το πρόσωπο της γης, αλλά μέχρι σήμερα. Ποιο? Ότι όποιος διασταύρωσε, ευχαριστούμε τον Θεό, την πορεία του, τον δρόμο του, με τον δρόμο του Ευαγγελίου, με τον δρόμο του Λόγου του Θεού, με τον δρόμο του Ιησού Χριστού, τι έγινε, άλλαξε η ζωή του. Ομολογεί ότι τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε κάποιους μερικούς, συγγνώμη, ή μεμονωμένους, ή την ελίτ, ή τους ελαχίστους, ή τους κάποιους προσδιορισμένους. Όχι. Αυτή είναι η ομολογία όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών, αρχής γενομένης από το περπάτημα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, πάνω σε αυτό το πρόσωπο της γης, μέχρι σήμερα. Σήμερα λοιπόν, αν ο δρόμος της ζωής σου, αν το μονοπάτι σου, αν η διαδρομή σου έρθει σε συνάντηση με τον Λόγο του Θεού, με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, με τον ζώντα και αναστάντα Ιησού Χριστό, ναι, ναι, η ζωή σου θα αλλάξει. Η ζωή των ανθρώπων οι οποίοι εμπιστευτήκανε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού άλλαξε. Η κατεύθυνσή τους άλλαξε. Ο στόχος τους άλλαξε. Η ζωή τους άλλαξε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό είναι που θέλει να κάνει και στη δικιά σου τη ζωή σήμερα, αν τυχόν ο δρόμος σου δεν έχει ανταμώσει το δρόμο του Κυρίου του Ιησού Χριστού, το δρόμο του Ευαγγελίου, αλλά και για σένα που το έχεις ανταμώσει. Σήμερα. Κάνε μια καινούργια αρχή, προσδιορίσε ένα καινούργιο ξεκίνημα, ένα καινούργιο πλησίασμα. Οι δρόμοι μας δεν πρέπει να είναι παράλληλοι, ούτε καν να τέμνονται. Οι δρόμοι μας πρέπει να είναι ένα. Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και όποιος ακολουθεί εμένα θα απολαύσει αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί ο αψευδής Θεός.
Λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και εμείς καλούμαστε να πιστέψουμε σήμερα. Να ευθυγραμμιστούμε σήμερα. Να φτιάξουμε την οδό μας και να την ταυτίσουμε με την οδό του Ευαγγελίου. Οι γυναίκες οι οποίες ήταν κοντά του, οδύρωτο και εθρύνουν αυτόν. Όμως ο Κύριος έχει προφητεύσει. Θα κλάψετε και θα θρυνήσετε. Μετά τα αυτά όμως ο θρύνος σας θα μεταβληθεί εις χαρά. Γιατί? Γιατί δεν σταματάει το έργο του Θεού στον θάνατο και στη σταύρωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Όχι. Αντιθέτως θα έλεγα από εκεί ξεκινάει. Όλο το έργο του Θεού θα ξεκινήσει μέσα από τη σταύρωση του Υιού του μονογενούς. Διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Γι' αυτό τον παρέδωκε. Πού τον παρέδωκε? Στο σταυρικό θάνατο. Τον παρέδωκε στους στρατιώτες όπου λίγο μετά, λίγο αργότερα από αυτό που διαβάσαμε θα τον ενεπέζουν. Τον έχουν ήδη χτυπήσει, μαστιγώσει, τριχομαδίσει. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έστειλε τον Υιόν αυτόν τον μονογενή για να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εθρύνουν οι θυγατέρες. Οδύρονται οι θυγατέρες. Αλλά είναι προφητευμένο από τον ίδιο τον Κύριο ότι η λύπη τους θα μεταστραφεί σε χαρά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και καθώς ο Κύριος τις βλέπει να θρυνούνε, ο ίδιος λέει θυγατέρας της Ιερουσαλήμ, μην κλαίετε δια ημέ, αλλά κλαίετε για τα τέκνα σας. Να κλαίετε για τους εαυτούς σας. Όλοι εσείς οι οποίοι δεν δέχεστε αυτή την σταυρική θυσία, αυτή την δωρεάν προσφορά, θα κλάψετε όταν θα καταλάβετε ότι όλα όσα λαμβάνουν χώρα είναι γεγραμμένα. Θα κλάψετε όταν θα καταλάβετε ότι αυτόν τον οποίο εσείς καταδικάσατε σε θάνατο ήταν όντως ο βασιλέας των Ιουδαίων αλλά και των Ρωμαίων και των Ελλήνων και όλου του κόσμου. Δόξα στο όνομα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί δεν αφήνει αμαρτύρητα τα γεγονότα και τα μέλλοντα. Έρχεται να φανερώσει τι μελιγενέστε με τα ταύτα. Όλη η διαδρομή του σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του φανέρωνε το σταυρικό θάνατο και την δύναμη της Ανάστασης η οποία θα επέλθει. Και αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ο μόνος ο οποίος μπορεί να φανερώσει τα μέλλοντα ακόμα και σε σένα, στην προσωπική σου ζωή, είναι μόνο ο Άγιος Θεός, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Αψευδής και το Πνεύμα το Άγιο. Μην τρέξεις δεξιά και αριστερά για να μάθεις τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πώς θα έρθει η περίσταση ή η κατάσταση της ζωής σου. Πίστεψε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου και η πορεία σου θα είναι βέβαια στη στενή και τεθλιμμένη οδό, αλλά η οποία θα βαίνει αυξανόμενη από ευλογία σε ευλογία, από καθαριότητα σε καθαρότητα, από αλήθεια σε αλήθεια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μακάρι θα πείτε, λέει ο Κύριος, οι στήρες και οι κοιλίες ήτενες δεν γέννησαν και οι μαστίοποι δεν θύλασαν. Τότε θέλουν αρχίσει να λέγωσαι στα όρη, πέσετε επί μας. Σκεπάσατε μας εμάς. Γιατί όλα αυτά? Γιατί ήρθε ο δίκαιος ανάμεσά σας? Γιατί ήρθε η αλήθεια και δεν δεχθήκατε την αλήθεια, αλλά πιστέψατε στο ψεύδος και στην πλάνη? Όλοι όσοι απαρνούνται το όνομα του Κυρίου, όλοι όσοι βουλεύονται βουλές εναντίον του Άγιου Θεού, όλοι όσοι διακομωδούν και μηδιάζουν την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, θα έρθει η ώρα και για αυτούς όπου θα μνημονευθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε όλες τις δυνάμεις η στάση αυτή την οποία κρατήσανε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, μιλάμε για το υπερπάν όνομα. Μιλάμε για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Συστήνουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όχι σοφία ανθρώπινη, επίγεια, δαιμονιώδη, αλλά συστήνουμε σοφία
ουράνια, άνωθεν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό λοιπόν, ας μην νομίζομαι όλοι όσοι στέκονται αντίκρι από το θέλημα του Θεού, απέναντι από το Άγιο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ότι κάποια μέρα για αυτή τους τη στάση δεν θα δώσουν λόγο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Είναι η μέρα σωτηρίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ενώ ενέπαιζαν, και ενώ εχτύπαγαν αυτόν, και ενώ τον οδήγησαν πάνω στο σταυρό και κάρφωσαν τα χέρια του και τα πόδια του, εκείνος ούτε προς στιγμή δεν ξέχασε τον σκοπό του και την αποστολή του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η επιστολή του ήτανε με μία λέξη: συγχώρεσον αυτούς, διότι δεν εξεύρουσι τι κάνουσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε να κρίνει κανέναν πάνω στο πρόσωπο της γης. Αλλά όσες δεν δεχτεί αυτή τη θυσία, την οποία παρέδω έκαμε δωρεάν για τον άνθρωπο, είναι ήδη και κρυμμένος. Ενώ ήρθε το φως, οι άνθρωποι λέει αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Γιατί? Γιατί τα έργα αυτών ήταν σκοτεινά. Δεν ήθελανε να φανερωθούν τα έργα τους. Αλλά αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα λάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Θα λάμψει το ανέσπερο φως, το Άγιο, το προσδιορισμένο από αρχής κτίσεως κόσμου, για να φανερώσει ολονών τις καρδιές, τις επένειες, τις σκέψεις και τους διαλογισμούς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σήμερα λοιπόν, όταν ακούς το Λόγο του Θεού, και κάθε φορά που ακούμε το Λόγο του Θεού, αστρέψομαι εις υπακοή και εις μετάνοια. Γιατί αυτό είναι το οποίο επιθυμεί ο Κύριος να δει μέσα στην καρδιά μας. Και όταν ο Κύριος το δει μέσα στην καρδιά σου, μάθε σίγουρα και ας είσαι βέβαιος ότι καθήν ώρα η καρδιά σου επιστρέψει στο γεγραμμένο λόγο. Η καρδιά σου επιστρέψει στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Η ζωή σου φανερώσει πραγματικά αυτή τη μεγάλη αλλαγή την οποία επιποθεί η καρδιά σου. Μάθε τότε ότι στήριγμά σου, δύναμή σου, στην επίτευξη όλων αυτών θα είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Κύριος θα σε προσδεχτεί, θα σε καλέσει. Γιατί ήρθε να συγχωρήσει τον αμαρτωλό. Ήρθε να τον καλύψει τον αμαρτωλόν. Ήρθε να τον σώσει τον αμαρτωλό. Και αλήθεια είναι, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ότι πάντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Και βεβαίως αυτό το βήμα το οποίο μας δίνεται, δεν θα κηρύξουμε αναμαρτησία, αλλά θα κηρύξουμε μετάνοια και επιστροφή, τακτοποίηση της οδούς μας. Με ειλικρίνεια, με ευθύτητα, ακόμα και με αδυναμία. Αλλά σε αυτή την πρόθεση της αγαθής καρδιάς, αυτή την πρόθεση της αγαθής καρδιάς ο Θεός θα το δει. Γιατί ο οφθαλμός του Κυρίου περιτρέχει τη γη να δει έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που σήμερα μπορεί να είσαι εσύ. Ο οποίος επιθυμείς να τακτοποιήσεις τη σχέση σου με τον Άγιο Θεό. Και να γίνει και σε σένα αυτή η μεγάλη μεταστροφή που γίνεται στη γνωριμία των λόγων του Θεού, της αλήθειας του Ευαγγελίου. Συγχώρεσέ τους, Πατέρα, δεν ξέρουν τι κάνουν. Σήμερα λοιπόν το Πνεύμα του Θεού, ο ίδιος ο Κύριος λέει, Κύριε, Πατέρα, συγχώρεσέ τους. Αν μέχρι τώρα περιπατήσανε στην αδικία, στην παράβαση, στην ανομία, αν μέχρι σήμερα εξητήσανε τα γήινα, τα φθαρτά, συγχώρεσέ τους, Κύριε. Αν σήμερα επικαλεστούμε το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, σήμερα θα γίνει σωτηρία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σήμερα ο Χριστός επέμβει στη ζωή σου. Σήμερα θα κάνει τη μεγάλη αλλαγή και τη μεγάλη μεταστροφή. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Βεβαίως οι άνθρωποι θα συνεχίσουν, κάποιοι θα συνεχίσουν να εμπέζουν αυτόν. Να του λένε, αν είσαι εσύ ο Υιός του Θεού, κατέβα κάτω. Άλλους έσωσες, σώσε και τον εαυτό σου. Ο άνθρωπος, ο πεπερασμένος, ο μικρός, ο ελεύθερος όμως, να αμφιβάλλει και να αμφισβητήσει τον ίδιο τον πλάστη και δημιουργό του. Ευχαριστούμε όμως
για όλους αυτούς που είναι μακάριοι που αποδεχτήκανε την κλίση του Ιησού Χριστού, τα λόγια του Άγιου Θεού. Πάντα θα υπάρχουν όμως οι άνθρωποι οι οποίοι θα ανεπέζουν, θα βλαστημούνε. Πάντα θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα στέκονται στο αντίκρι ρεύμα και θα είναι ενάντια του θελήματος του Θεού. Πάντα. Παρόλο που το θέλημα του Άγιου Θεού, όπως μας φανερώνουν οι Άγιες Γραφές, είναι πάντες οι άνθρωποι να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας και να σωθούνε. Όμως δυστυχώς, μέχρι και σήμερα βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι στέκονται, όπως στέκεται αυτός ο ληστής, ο οποίος βρίσκεται εξ αριστερών του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, και ενώ είναι κρεμασμένος, είναι καταδικασμένος, αρχίζει και λέει, αν είσαι εσύ ο Χριστός, σώσονε αυτόν και εμάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ονειδίζει τον Βασιλέα των Βασιλέων, τον Άγιο Θεό, ακόμα και την ίστατη ώρα. Όμως αυτό το οποίο θέλει να μας διδάξει το Πνεύμα του Θεού είναι σήμερα, ότι ακόμα και την ίστατη ώρα, που μπορεί για μας να είναι σήμερα, γιατί το αύριο δεν το ξέρουμε. Γιατί δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το αύριό μας. Ποιος γνωρίζει τι του ξημερώνει η άλλη η επόμενη μέρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Επειδή λοιπόν το αύριο δεν το γνωρίζουμε, ας σταθούμε σαν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος την ίστατη ώρα της ζωής του αποδέχτηκε εκ καρδίας τα λάθη του, αναγνώρισε τις αδυναμίες του, τα πτέσματά του και τις αμαρτίες του και είπε, εμείς πάσχουμε δικαίως, διότι άξια τα όσα ανεπράξαμε απολαμβάνουμε. Ούτως όμως ουδέν άτοπο έπραξε. Και μέσα στην έσχατη στιγμή, μέσα στην έσχατη ώρα, ευχαριστούμε τον Κύριο, αυτό το οποίο διακρίνει αυτός ο άνθρωπος είναι πρώτον τη δική του προσωπική κατάσταση, αλλά και στο πρόσωπο του διπλανού του εσταυρωμένου τη δυνατότητα της σωτηρίας. Μα τόσο κοντά είναι, τόσο κοντά είναι, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Τόσο δίπλα μας είναι αυτή την ώρα ο Κύριος. Και όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Και όποιος πει σήμερα, Κύριε, η λάστη τίμη τον αμαρτωλό, και θυμίσουμε και εμένα, ναι, γιατί ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος περπάτησε μακριά σου, μη γνωρίζοντας, αγνοών ίσως. Αλλά σήμερα αντιλαμβάνομαι ότι η θέση την οποία έχω επέλθει, ότι η ζωή μου αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα αγαθό, δεν μπορεί να φανερώσει τίποτα καλό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άνθρωπος λοιπόν ο οποίος θα σταθεί με αυτή την ειλικρίνεια, με αυτή την επίγνωση, με αυτή την καθαρότητα και με αυτή την ευθύτητα, όπως αυτός ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται εκ δεξιών του Άγιου Κυρίου μας Ιησού Χριστού, καταδικασμένος σε θάνατο, δικαίως για όσα έπραξε σε αυτήν εδώ τη ζωή, βρίσκει. Και είναι θαυμαστό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, σήμερα να εννοήσουμε ότι είναι ίστατη ώρα. Σήμερα να καταλάβουμε ότι είναι η τελευταία στιγμή για μας. Είναι η ώρα που μας δίνει το δικαίωμα ο Άγιος Θεός να πούμε, η λάστητη Κύριε και εμένα τον αμαρτωλό και μνήστητη μου Κύριε όταν έρθει σε τη βασιλεία σου. Θυμίσουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εάν σήμερα πεις και εσύ και ανακράξεις, θυμίσουμε Κύριε. Ιδού εγώ, θυμίσουμε. Σήμερα λοιπόν και για σένα, ναι, αλλάζει η ροή της ζωής σου. Αλλάζει η πορεία της ζωής σου και έρχεται η σαντάμωση του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, για να δώσει μια νέα κατεύθυνση, ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα αρχή. Και γι' αυτό χαιρόμαστε, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Χαιρόμαστε γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δίνει νέα αρχή την ίστατη ώρα.
νέα αρχή σε σένα, ναι, αυτή την τελευταία ώρα, σε αυτό το τέλμα της ζωής σου, σε αυτό το αδιέξοδο της ζωής σου, σε αυτή την κατάσταση, της περίσταση της ζωής σου, που δεν υπάρχει φως, ελπίδα και παρηγοριά από πουθενά. Μάθε σήμερα ότι σήμερα, εάν επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου, του Ιησού Χριστού, σήμερα θα λάβεις δωρεάν τη σωτηρία, την απόλαυση της αιωνίου ζωής, καθώς ο Άγιος Θεός, δια του λόγου του γεγραμμένου, θα βάλει μέσα σου και θα τοποθετήσει τη βασιλεία των ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θα βρεθείς κι εσύ σαν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος βρήκε τον καλό μαργαλί ρίτη και πούλησε όσα έχει για να διατηρήσει αυτόν τον μαργαρίτη. Διότι αντιλήφθηκε ότι η αξία αυτού του μαργαρίτιου, του αργιού, ήταν πολύτιμη και ίσως μοναδική. Και ο άνθρωπος πραγματικά, ο οποίος θα αντιληφθεί μέσα στην καρδιά του αυτή τη δωρεά την οποία ο Άγιος Θεός δίνει στον άνθρωπο χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς να του ζητήσει τίποτα, δωρεάν τη σωτηρία του, δωρεάν την ευλογία του, δωρεάν την υιοθεσία του, είναι ο άνθρωπος που πραγματικά θα απολαύσει όχι μόνο σε αυτήν εδώ τη ζωή, αλλά και την αιώνια, ευχαριστούμε τον Θεό, την οποία έχει ετοιμάσει ο αψευδής Θεός για όλους όσους αγαπάνε τον Υιό του, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό και τον ίδιο τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, είμαστε στην ίστατη ώρα και το κάλεσμα το οποίο ηχεί στα αυτιά μας είναι «Έλθετε προς εμέ πάντες οικοποιώντες και κουρασμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα ίδια λόγια, 2000 χρόνια, ηχούνε και πάλι στα αυτιά μας. Καθώς τότε όταν ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, μίλησε σε όλα τα έθνη, σε όλους τους όκλους οι οποίοι είχαν μαζευτεί γύρω του. Και σήμερα λοιπόν καλεί ο Κύριος να τον ακολουθήσουμε. Και σήμερα μας προτρέπει να αποδεχτούμε, ευχαριστούμε τον Κύριο, αυτή την δωρεάν σωτηρία την οποία χαρίζει ο ίδιος, ευχαριστούμε τον Θεό. Και μετά από λίγο θα παραδοθεί πλέον. Θα πει αυτό το ευλογημένο «τετέλεστε», που σημαίνει ότι το έργο τελείωσε, συμπληρώθηκε. Ό,τι ήταν να κάνει ο Θεός για τον άνθρωπο το έκανε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό το θαυμαστό σχέδιό του. Και σκότος έπεσε σε όλο το πρόσωπο της γης. Σκίστη το καταπέτασμα. Και όσοι ήταν παρόντες εκείνη την ώρα, αληθώς η καρδιά τους ήρθε στη μετάνοια και επιστροφή, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ακόμα και ο εκατόνταρχος, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που η συγκυρία τον είχε φέρει εκεί, δόξασε τον Θεό. Γι' αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο μπροστά στα μάτια του παραδόθηκε και μεταστράφηκε αυτού η καρδία, αλλά και όλων των παρευρισκομένων, τύπτοντας βέβαια τα στήθια τους ότι δεν μπόρεσαν να καταλάβουν. Εσένα όμως υπάρχει μια ευκαιρία ακόμα. Για μας υπάρχει μια ευκαιρία ακόμα. Σήμερα λοιπόν αν δεχτούμε το Λόγο του Θεού ως Λόγος Θεού καθώς είναι. Σήμερα για μας είναι υποσχεμένη η μεγάλη μεταστροφή, η μεγάλη αλλαγή. Είναι η νέα γένεση η οποία θα συντελεστεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος θα γίνει ένα καινούριο χτίσμα. Πλασμένος και φτιαγμένος από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σαν Λόγος Θεού όπως είναι. Και ο άνθρωπος θα κληθεί να ζήσει μια ένδοξη ζωή υπερετώντας τον Κύριό του, τον Ιησού Χριστό, έχοντας στόχο και αποστολή να ζήσει σοφρόνος, δικαίος και ευσεβός σε ένα πονηρό και διεστραμμένο αιώνα, φέροντας όμως πάνω στη ζωή του, μέσα στην καρδιά του, μιλώντας με τα λόγια του, φέροντας τη ζωή του Ιησού Χριστού όπου και αν σταθεί σαν πρέσβης δικός του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα είναι καιρός στους οποίους οι λόγοι του Θεού ηχούν το ίδιο δυνατά μέσα στα αυτιά μας, στις ακοές μας. Σήμερα λοιπόν, σήμερα μην αφήσεις να παρέλθει η βραδιά. Σήμερα
να ευθυγραμμίσεις τη ζωή σου με τον άγιο και αψευδή λόγο. Σήμερα να δεχτείς το λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά σου και σήμερα να κλείσεις την πόρτα του δωματίου σου και να σταθείς γονατιστός μπροστά στον Άγιο Θεό, προσευχόμενος για τη δικιά σου σωτηρία, για τη δικιά σου ευλογία, για τη δικιά σου μεταστροφή της ζωής, έτσι ώστε να απολαύσεις τον ανεστημένο και ένδοξο Χριστό ζών μέσα στη ζωή σου. Ήθε ο Θεός να μας ευλογήσει, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, και να μας κρατήσει όλους μέχρι το τέλος, για να μπορέσουμε να απολαύσουμε στο τέλος αυτής της πίστεως τη σωτηρία των ψυχών μας. Αμήν.